Πρόσθετη χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΙΑΗ από πόρους του ΕΣΠΑ για το έργο του αποχετευτικού δικτύου περιμετρικά της πόλης. Πρόκειται για το έργο που αφορά τις περιοχές Καρδαμίτσια, Νέα Ζωή, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Δροσιά, Πεντέλη, Τσιφλικόπουλο και πλέον με τη νέα χρηματοδότηση καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση αιτημάτων δεκάδων συμπολιτών μας για τροποποίηση της μελέτης και επέκταση της περιοχής παρέμβασης ώστε να συνδεθούν περισσότερες οικίες με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα. Μάλιστα, το έργο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Άρη Μπαρτζόκα, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ιδιωτικές συνδέσεις θεωρούνται πλέον επιλέξιμες δαπάνες και ως εκ τούτου οι πολίτες δεν θα κληθούν να καταβάλουν τέλη σύνδεσης. Είναι μια ευχάριστη μέρα για τη ΔΕΙΑΗ, διότι εξασφαλίστηκε ένα ποσό από το ΕΣΠΑ 1.078.000 ευρώ, με το οποίο θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το ήδη υπάρχον σχέδιο επέκτασης του αποχετευτικού, αυτό που γίνεται στα Καρδαμίτσια, τη Νέα Ζωή, το Κάτω Νεοχωρόπουλο, Δροσιά, Πεντέλη, Τσιφλικόπουλο. Λοιπόν, δεν απαιτήθηκα περισσότερα χρήματα, αντιθέτως, το έργο πάει και πολύ καλά. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι μας επισκέπτονται συχνά και λέγανε, αφού περνάει το αποχετευτικό κοντά σε εμάς, δεν μπορεί να επεκταθεί λίγο το σχέδιο να συμπεριληφθούν και μερικά σπίτια ακόμα. Και στην αρχή έχεις την καλή διάθεση να πεις ναι, θα κάνουμε μια παρέμβαση μικρή εκεί. Αλλά μετά οι αιτήσεις αυτές διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολλές και ήταν δίκαιες βεβαίως. Και έτσι τις συγκεντρώσαμε όλες αυτές και κάναμε ένα γενικότερο αίτημα προς την Αθήνα, ώστε να ενταχθούν και αυτά τα σπίτια στο νέο αποχετευτικό σύστημα. Πράγματι λοιπόν, εγκρίθηκε αυτό το αίτημά μας και όλες αυτές οι αιτήσεις θα ικανοποιηθούν. Να σας πω ότι το έργο προχωράει με ταχύς ρυθμούς, το βλέπουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Ήδη έχουμε κατασκευάσει 60 χιλιόμετρα δικτύων αποχέτευσης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Το περιβαλλοντικό όφελος είναι πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και επίσης ουσιαστικό είναι το γεγονός ότι επετεύχθη να θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες, όπως λέμε, και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Άρα δεν θα πληρώσουν τέλη σύνδεσης οι ιδιώτες και όλοι όσοι θα συνδεθούν με το νέο σύστημα όπως γινόταν παλιότερα, αλλά αυτά θα πληρωθούν από το πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κι άλλος ένας που είναι